Γιατί είμαστε ανεξάρτητοι. Ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα πολιτών, το οποίο συνεχίζει να υπηρετεί την ελληνική του διακήρυξη, τις αρχές και τις αξίες τις οποίες έχουμε δεσμευτεί στον ελληνικό λαό. Ένα κίνημα πολιτών το οποίο έγινε κοινοβουλευτικό κόμμα και παράλληλα με την έγκριση του ελληνικού λαού έγινε κυβέρνηση. Έχοντας την ευθύνη 5 περίπου υπουργεία. Του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Τουρισμού, του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης, του Υφυπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και παράλληλα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Εξωτικής Πολιτικής, όπως και του Υπουργείου Επικρατείας που είχε το συμπληρωμό. Δεν συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις μέχρι την τελευταία εβδομάδα. Και δεν συμμετείχαμε στις διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό είχε αποφασιστεί από την πρώτη στιγμή να μην συμμετέχουμε, αλλά να αφήσουμε την κυβέρνηση να διαπραγματευτεί μέχρι το σημείο εκείνο που θέλουν να πάρουν μια αποφάση. Παρακαλώ τους υποψηφίους να σηκώνονται για να τους βλέπουν. Ο κεφάλαιος του δοκιού θα είναι η Μαρίνα Εξοβελώνη, όπως είναι φυσικό. Δεύτερος είναι ο Χρήστος ο Χριστάκης, ο Νίκος ο Ρούμπος, η Φιλομήλα η Σημέρη, ο Σημεώνος Άμιος, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. Με πατέρα είναι το αδερφό σου, Σημαρή. Ο Γιώργος Καραγιάννης και ο Πάπης ο Παρούτας. Και ουσιαστικά προτείναμε, ήτανε, η Εθνική Τράπεζα να κατασχεθεί από τη Finance Bank, που κατέχει 35% που σχέδεται από την Τουρκία. Όλοι οι καταθέτες της Εθνικής Τράπεζας θα χάναν τους λογαριασμούς και τα χρήματά τους. Οι τράπεζες υπόλοιπες συστημικές, η Eurobank, η Πειραιός και η Alpha Bank, θα είχαν κατασχεμένα τα υποκαταστήματά τους στα Βαλκάνια. Όπως έγινε εδώ με τα υποκαταστήματα των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα, έναντι πινακίου φαγής. Θα οδηγούσε στο κλείσιμο των συνόρων των ιδιωτικών επιχειρήσεων και στην απόλυση των υπολείπων 4 εκατομμύρια εργαζομένων που έχουν αυτή τη στιγμή παραμείνει στην Ελλάδα. Στη σήμερα φίλιο πόλεμο, αλλά το κυριότερο, και εκεί ήταν ουσιαστικά και το μυστικό τη προτάσεω που προετοίμασα, θα σήμαινε ότι η Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχε τη δυνατότητα χρήση του μέτρου του ασύλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είχε μπαίνει και ουσιαστικά να τελειώσει όχι μόνο σαν κοινωνικό ζήτημα, σαν εθνικά βιώσιμο κράτο. Το δεύτερο, τι πετύχαμε. Τι κατάφερε αυτή η κυβέρνηση. Από την άλλη πλευρά, η πρόταση την οποία κάνω. Καταρχήν καταργήθηκε το νομικό δίκαιο. Άρα καταργήθηκε ο κύριος μοβλός από όλες τις εθνικές κυριαρχίες. Αγγλικό δίκαιο είναι αυτό το οποίο βλέπουμε σε φωτογραφίες στο διαδίκτυο που γίνεται στην Ισπανία, με την κατάσταση των διαμερισμάτων. Αγγλικό δίκαιο είναι αυτό το οποίο υπέγραψαν και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος στο πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Η τρίτη συμφωνία λοιπόν, αυτή που υπέγραψε η κυβέρνηση αυτή, είναι υποευρωπαϊκό δίκαιο. Δηλαδή κυρίαρχα θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια και όχι τα ελληνικά δικαστήρια. Το άλλο σημείο στο οποίο ουσιαστικά πετύχαμε και είχαμε πληθυστεί στον ελληνικό λαό είναι η διαγραφή του κρέους. Και όχι στα λόγια, όχι η διαγραφή του κρέους όπως πήραν μια υπόσχεση ότι θα συζητούσαν μετά από τον Δεκέμβριο. Η διαγραφή του κρέους που πλέον συνίσταται σε δύο προτάσεις. Την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Ρωσίας, που είναι διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους σαν κεφάλαιο, και την ευρωπαϊκή πλέον πρόταση, η οποία είναι επιμήκυνση του χρόνου με αποτέλεσμα την ουσιαστική διαγραφή του χρέους. Που να κάνουν τη θρησκεία. Είμαστε απόλυτοι με τα θέματα που να κάνουν την ιδιωτική οικονομία. Εμείς είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είμαστε υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, υπέρ της χρηματοδότησης της αγοράς. Και αυτά όλα θα τα περάσουμε μέσα από τη δυνατότητα διακυβέρνησης στους τομείς ευθύνης μας. Στον τουρισμό όμως σας θυμίζω ότι όπως λέγαμε ότι θα του φτιάξει ο τουρισμός, στον τουρισμό φέτος είχαμε 26 εκατομμύρια αφήξεις, είχαμε αύξηση του τουριστικού εισοδήματος ακόμα και με κλειστές τράπεζες. Ο κ. Μαϊμαράκης, έτσι, θα μπορούσε να έχει ξαναγίνει η Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος. Που εκεί θα υπήρχαν, αν θέλετε, προοπτικές και συνεργασίες και γιατί όχι. Και συγκυβέρνηση. Αλλά με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Βορύδη, με τον κύριο Πλεύρη, με όλα αυτά τα ακροδεξιά στοιχεία τα οποία έχει μαζέψει ο Σαμαράς
στη Νέα Δημοκρατία, τους υφριστές του Καραμαλή. Αυτά είναι οι υφριστές του Κώστα Καραμαλή. Ήταν οι υφριστές του Γιούτου Μεϊμαράκη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, και αυτό καλέστε το στη μνήμη σας, όταν ούρλιαζε μέσα στη Βουλή ο Καρατζαφέρης προς τον Μεϊμαράκη, τον έλεγε μπροστάτσα, δηλαδή ότι τα έπαιρνε για το Υπουργείο Άμυνας μπροστά, αυτοί οι βουλευτές τους, τους κυρίου Μεϊμαράκη σήμερα, ο Γεωργιάδης, ο Πλεύρης και οι υπόλοιποι, με αυτό το γέλιο του ψυχασθενού, το προκλητικό, αυτό το φασιστικό γέλιο και συμπεριφορά, φωνάζανε μαζί κατά του σημερινού αρχηγού τους. Μπορούμε να κυβερνήσουμε αυτούς. Μπορούμε να κυβερνήσουμε με αυτούς οι οποίοι ουσιαστικά συνέπνευσαν με τον Παπανδρέου και οδήγησαν τη χώρα, αντί να φυλακιστεί ο Παπανδρέου και να οδηγηθεί μαζί με τον Γεωργίου στη δικαιοσύνη, οδήγησαν σε μια πολιτική υποστήριξη του Πασόκ, διότι έγινε τσιράκι του Πασόκ. Έγινε εκείνος που υποστήριζε τα σκάνδαλα των υποβρυχίων και τι να στείλει τον Βενιζέλο στο ειδικό δικαστήριο, χειροκροτούσε τον Βενιζέλο και γελούσαν με τον Βενιζέλο και ψηφίσαν υπέρ του Βενιζέλου. Εγώ θα πάω ποτέ με τον Βενιζέλο? Θα πάω εγώ ποτέ με τον Λοβέρνο? Ποτέ, σας το λέω ξεκάθαρα, ποτέ. Και βεβαίως όταν η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο συνήγορος υπεράσπισης αυτών, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή η συνεργασία δεν ήταν συνεργασία για το καλό του τόπου. Μακάρι να τα βρίσκαμε όλοι. Το ξέρω, το θέλουν οι πολίτες. Μην δείτε τα ρε παιδιά, έχουμε μια αντιμετωπίσουμε ένα ειδικό θέμα. Πηγαίνετε όλοι μαζί. Εγώ φώναζα από τη Βουλή. Μόνος μου ήμουνα. Διαγραμμένος από παντού. Με κλειστές πόρτες, δεν πήγαινε ούτε εξάρτητη, δεν έρθει τίποτα. Ελάτε να ενωθούμε, τους φώναζα, για να σώσουμε την πατρίδα μας. Να ενωθούμε όμως για να σώσουμε την πατρίδα, μην την παραδώσουμε. Αυτό τους έλεγα σε ομιλία μου το 10 από το βήμα της Βουλής.